Σε υπομός εναντίον της ρήτρας αναπροσαρμογής στο Ηράκλειο, με πολίτες να διαμαρτύρονται έξω από τα γραφεία του ΔΔΕ στο Τσαλικάκι, με σύνθημα «Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα». Εάν δεν το λύσει το πρόβλημα άμεσα, η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει. Έτσι αλλιώς πρέπει να φύγει για τις απλήρωτες περιορίες, για τα απλήρωτα μεροκάματα που δεν πληρώνει, για τις απλήρωτες άδειες που δεν πληρώνει. Η παροιμία λέει: «Μη δε σύπαπα, κουτιά μη δε εγώ σκαλιστικά», να διαλύσουν όλα αν είναι να έχουμε τέτοια ζωή. Εντάξει, δεν θα ζήσουμε σκλάβοι εδώ επειδή το θέλουν αυτοί. Να πέσουν κάτω. Γρήγορα ο λαός πρέπει να κινητοποιηθεί. Έχω 1000 ευρώ ρεύμα. Άμα δεν τα δώσουμε, το κόψουμε. Και έχω γονάκι, και έχω οικογένεια, και έχω παιδιά. Τι θα κάνω? Απληρωτώ. Να το κόψουν. Τι θα γίνει? Μήπως θα πρέπει ο πολλής κόσμος να ρίξει αυτούς τους ανθρώπους που μας κυβερνούν σήμερα στο πραγματικό σκοτάδι και να τους ρίξει την αφάνεια και να μας αφήσει εμάς το φως? Απεγνωσμένοι πολίτες ξέσπασαν στο τηλεοπτικό φακό περιγράφοντας τις τεράστιες αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής. 1.220 για 1,5 μήνα μου ήρθε ο λογαριασμός. Από τον Ιανουάριο, 4 Ιανουαρίου, μέχρι 20 Δευτέρου. Η ρήτρα ήταν στα 900 ευρώ. Τον επόμενο μήνα μου ήρθε πάλι 1.000 ευρώ. Ναι, 1.000 ευρώ. Και τώρα που έφυγα, γιατί έκανα καταγγελία στη ΡΑΕ και όλα αυτά, και τώρα που φεύγω, μου ήρθαν άλλα 800 ευρώ. Σύνολο για 3 μήνες 3.000 ευρώ. Δεν έχουν οι άνθρωποι. Ο άλλος παίρνει 500 ευρώ. Πώς θα πληρώσει 1.000 ευρώ ρήτρα, πείτε μου? Δεν είναι λογαριασμοί αυτοί, δεν είναι παλέψιμοι. Εμένα μου ήρθε 4 εκατοστάρικα παραπάνω, αλλά δεν είναι καθαριστικός. Και εμένα μου ήρθε 700 ευρώ ο λογαριασμός. Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Πρέπει να ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Τα εγκεφαλικά είναι αρκετά και το λέω όχι απλά μεταφορικά. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Εάν δεν πάρθουν μέτρα, κινδυνεύουν να κλείσουν πάρα πολλά νοικοκυριά. Η έκρηξη τη ζει ο κόσμος κάθε μέρα. Όταν του έρχεται ένας λογαριασμός και με ένα μισθό βασικό 6 και 7 εκατοστάρικα, του έρχεται να πληρώσει υπερδιπλάσιο από το μισθό του, δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Και όλα αυτά στο πλαίσιο παράστασης διαμαρτυρίας που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τους βουλευτές Ηρακλείου να αναφέρονται στο τσουνάμι ακρίβειας και στο πιάσικο, όπως είπαν, της ενέργειας, ζητώντας να παγώσει διαδικασία διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά μέχρι να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση επιτέλους να βάλει ένα στόπ σε αυτή την λέλαπα εσχροκέρδειας, η οποία παρατηρείται από όλους τους παρόχους. Έχουμε καταθέσει τροπολογία, άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ευδιάκριτα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μια τροπολογία που έχετε να ανασχέσει, σε την προσπάθεια ανάσχεσης αυτού του κύματος ακρίβειας. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αδιανόητο τώρα και εν μέσω ουσιαστικά θέρους να έχουμε διακοπές ρεύματος. Ένα πιάτσικο που είναι οργανωμένο μεταξύ παρόχων και κυβέρνησης, που πραγματικά διαλύει την ελληνική οικογένεια. Ζητήσαμε να σταματήσει τώρα να πληρώνεται η ρήτρα αναπροσαρμογής. Εξηγήσαμε ότι χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση. Διαφορετικά η Ελλάδα χρεοκοπεί και μαζί θα χρεοκοπήσει ο Έλληνας πολίτης. Ήδη έχουν γίνει περίπου 6.500 περικοπές ηλεκτρικού ρεύματος πανελλαδικά και γύρω στις 500 στο Ηράκλειο. Η σημερινή εικόνα είναι μια εικόνα αδιέξοδη. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακολουθεί θεατής την εξέλιξη αυτής της εικόνας. Αυτό που χρειάζεται είναι παρέμβαση της κυβέρνησης υπέρ των πολλών. Δυστυχώς, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη παρεμβαίνει υπέρ των λίγων που τη στηρίζουν.